Σε κόκκινο συνεγερμό η ανθρωπότητα. Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού προβληματίζουν τους επιστήμονες. Αλαλούμ με τη διάθεση των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεράστιες καθυστερήσεις. Αναπροσαρμογή των μέτρων στη χώρα μας. Στα κόκκινα η Αττική εξαιτίας της υπερμεταδοτικότητας του ιού. Με 2 εκατομμύρια θανάτους από την έναρξη της μόλυνσης από τον ιό και 100 εκατομμύρια βεβαιωμένα κρούσματα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια τρομακτική περιδίνηση εξαιτίας της συνεχιζόμενης εξάπλωσης της πανδημίας. Καθώς ο κορονοϊός καλπάζει παγκοσμίως με νέο ημερήσιο αρνητικό την 21η Ιανουαρίου τους 18.000 θανάτους, ενώ την τελευταία εβδομάδα τα θύματα ξεπέρασαν τις 100.000. Η τάση αύξησης των ημερησίων θανάτων παρατηρείται κυρίως από τις αρχές Ιανουαρίου. Αιτίες της εξάπλωσης, η ταχύτητα διάδοσης του ιού, τα πλημελή μέτρα είτε από πλευράς ατόμων είτε από πλευράς κυβερνήσεων, ο διχασμός του κόσμου ανάμεσα σε αρνητές του COVID και συνωμοσιολόγους. Σε κοινικούς που υποστήριζαν ότι η καθήλωση της οικονομικής ζωής αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την ζωή των πολιτών από ότι η ζωή των υπερήλικων ή των ευπαθών ομάδων. Σε αντιφατικές δηλώσεις που δημοσιοποιήθηκαν από επιστήμονες και που μπέρδεψαν ακόμα περισσότερο τους πολίτες, στον περιορισμό των τεστ και τέλος τις μεγάλες καθυστερήσεις στην τροφοδοσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εμβόλια. Τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας του φόβου της υπερμετάβασης του ιού, εξαιτίας των μεταλλάξεων, οι χώρες, η μία μετά την άλλη, αρχίζουν να κλείνουν ξανά τα σύνορά τους για ταξιδιώτες που προέρχονται από Πορτογαλία, Βραζιλία και Νότια Αφρική, με πρώτες τη Γερμανία και το Βέλγιο. Ενώ η Νορβηγία κλείνει τα σύνορα για όλους όσους δεν μένουν στη χώρα, με εξαίρεση εκείνους που ανήκουν στον υγειονομικό κλάδο και τους δημοσιογράφους. Στη χώρα μας η εξίσωση ανάμεσα στα μέτρα για το άνοιγμα της αγοράς σε σχέση με τα δεδομένα των λοιμοξιολόγων μοιάζει τρομακτικά δύσκολη, με τη μεγάλη ανησυχία να επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου οι εισηγήσεις για πολύ αυστηρούς περιορισμούς εκφράστηκε στην πολύωρη τηλεδιάσκεψη που έγινε το πρωί της Παρασκευής και είχε πολύωρη διάρκεια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπήρχε διαφορά απόψεων για το κατά πόσο το άνοιγμα των γυμνασίων θα έπρεπε να γίνει τώρα, με τα κρούσματα να ξεπερνάνε τα 700. Ενώ για το λιανεμπόριο, η κρατούσα άποψη ήταν να επανέλθει το click away και το click in shop. Τα υγειονομικά δεδομένα, όπως γνωρίζετε, αποτελούν το απόλυτο, το μοναδικό κριτήριο κάθε απόφασής μας στη διαχείριση της πανδημίας. Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητά της την προστασία της υγείας των πολιτών. Και με αυτόν τον γνώμονα προχωρά στη λήψη των αναγκαίων κάθε φορά μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Τα επιδημιολογικά δεδομένα παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση και κάθε διαφοροποίησή τους αξιολογείται. Ενώ σε μια εβδομαδιαία βάση η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων εισηγείται την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη της τα επιδημιολογικά δεδομένα του προηγούμενου επταημέρου. Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας, την οποία παρουσίασαν οι καθηγητές κυρία Παπαυαγγέλου και κύριος Μαγιορκίνης, δεν επιτρέπει κανέναν, μα κανέναν εφησυχασμό. Τα κυρίαρχα ερωτήματα που παραμένουν είναι: θα ξεπεραστεί η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ φαρμακοβιομηχανιών, γερμανικών, βρετανικών, αμερικανικών, ρώσικων και κινέζικων συμφερόντων για το καλό της υγείας των ανθρώπων; Οι μεταλλάξεις του ιού ανατρέπουν δεδομένα στην τήρηση μέτρων προστασίας; Και τέλος, φάρμακο ή εμβόλιο;